Διάβαζα προχθές ένα κειμενάκι που έλεγε για τη Θεία Κοινωνία. Τι να πει τώρα κανένας. Όταν κοινωνάμε, λέει, πάμε και λέμε καμιά φορά, αχ, τι ωραία χάρηκα σήμερα που κοινώνησα και έκανα και τα λοιπά. Καταλαβαίνουμε όμως, μωρέ, ότι δεν είναι μια απλή χαρά η Θεία Κοινωνία. Η Θεία Κοινωνία είναι συνάντηση με τον Χριστό. Είναι συμμετοχή. Παίρνουμε το Χριστό μέσα μας και συμμετέχουμε πού? Σε όλα αυτά που έζησε ο Χριστός. Και κυρίως γεμίζουμε μέσα μας από την ελπίδα της Αναστάσεως. Εάν ο άνθρωπος δεν καταλάβει ότι πρέπει να γεμίζει από την ελπίδα της Αναστάσεως σε κάθε λειτουργία, τότε αν γεμίσει από αυτή την ελπίδα ότι θα αναστηθούμε, ότι δεν χανόμαστε ακόμα και όταν πεθαίνουμε, τότε δεν φοβόμαστε ούτε το θάνατο. Ο θάνατος είναι ένα πέρασμα. Ανοίγουμε μια πόρτα και φεύγουμε από αυτά, λέει, που ήταν από τα λιπερότερα, από αυτά που έχουν λύπη μεγάλη. Γιατί τι λέμε στην ακολουθία, στην ευχή? Ένθα, ουκέστη, λύπη, πόνος, στεναχμός. Αλλά ζωή ατελεύτητος. Αχ, μωρέ, πως τα έχουμε μπερδέψει. Και νομίζουμε ότι το εδώ, νομίζουμε ότι τα υλικά, νομίζουμε ότι τούτο εδώ η γη είναι η ευτυχία μας και η χαρά μας. Βεβαίως όμως, ο θάνατος δεν ήταν στη φύση μας που μας έφτιαξε ο Θεός. Γιατί ο Θεός ήθελε να μας κάνει αθάνατος. Θα μας έδινε να γευτούμε το δέντρο της αθανασίας. Εξού φαγόντες ζήσετε. Θα ζούμε για πάντα, για πάντα, για πάντα, για πάντα. Αυτό το φάρμακο αθανασίας είναι η Θεία Κοινωνία. Ναι. Εις άφεσιν σου αμαρτιών, λέει ο παπάς, κάθε φορά που μας φέρνει τη λαβίδα με το σώμα και το αίμα του Χριστού. Εις άφεσιν σου αμαρτιών και ζωή την αιώνιον. Άιντε, να κοινωνάμε. Αλλά να αφινόμαστε να ζήσουμε κιόλα στον Χριστό και να γίνουμε ένα με τον Χριστό και να τον ζήσουμε και να τον απολαύσουμε και να αφαιθούμε και να φτάσουμε στην Ανάσταση.